Καλό μεσημέρι. Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε σύσσωμοι για να σας συστήσουμε μέσα από τα δικά μας μάτια τη Μαρίνα Βερνίκου, αυτή τη φωτογράφο την οποία είχε αποθεώσει το National Geographic και όχι μόνο. Μια γυναίκα η οποία έχει αφήσει το δικό της στίγμα, τη δική της ταυτότητα και έχει αποτυπώσει πολύ καιρό τώρα το ελληνικό καλοκαίρι στα μάτια της παγκόσμιας κοινότητας με έναν πολύ εξέχοντα τρόπο. Η Μαρίνα Βερνίκου βρέθηκε εδώ, στο νησί μας, ούτως ή άλλως έχει ρίζες, υπάρχει σύνδεση και οικογενειακή, χάρη στην πρόσκληση της Εύα Σημαίκη, της Τομέαρχη Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Και φυσικά, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε όχι μόνο την Εύα Σημαίκη, αλλά και τον Γιάννη Ματαλιωτάκη, γιατί μου έδωσαν και εμένα τη δυνατότητα να τη γνωρίσω καλύτερα, να τη συναντήσω και να σας τη συστήσω μέσα από μια πολύ ζεστή συζήτηση την οποία είχα τη χαρά να κάνω μαζί της. Ξεναγήθηκε στην Κνωσό, ξεναγήθηκε στα Χανιά και γενικά αποτύπωσε με το δικό της τρόπο, περιμένουμε άμεσα τις φωτογραφίες, του δικού μας πολιτισμού, του δικού μας τοπίου και του φυσικού πλούτου. Άλλωστε, έτσι μας έχει συνηθίσει η Μαρίνα Βερνίκου. Πάμε να τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Πάμε. Φύγαμε. Το να συναντάς τη Μαρίνα Βερνίκου, μια γυναίκα με μεσογειακή ομορφιά και με κάτι κοσμοπολίτικο και με μια ωραία γοητεία, δεν είναι αυτονόητο. Κι όμως εδώ σήμερα τη συναντώ και είμαι ιδιαίτερως χαρούμενη, γιατί πριν από λίγο διάστημα είχα ευχηθεί να μπορώ να σε έχω από κοντά και να σε γνωρίσω. Σημάδια του σύμπαντος, σημάδια του Θεού, δεν ξέρω τι είναι, πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ κοντά. Πολύ χαίρομαι. Και να πω κάτι σε αυτό που είπες, ότι γενικά όταν ζητάμε κάτι, συνήθως έρχεται, απλά πρέπει να το θέλουμε πολύ. Αυτό είναι και το μότο που έχεις έτσι κι αλλιώς σαν φιλοσοφία στη ζωή σου, Μαρίνα. Το έχω σαν φιλοσοφία. Υπάρχει ένα αντίστοιχο βιβλίο που έχει γραφτεί που λέγεται The Secret. Το έχουμε διαβάσει. Ναι, το οποίο είναι ακριβώς αυτό. Ό,τι ζητάς σου έρχεται, αρκεί να το θες πολύ. Το δικό σου κομμάτι είναι κάτι ιδιαίτερο έτσι κι αλλιώς. Μαγνητίζεις τα βλέμματα όχι μόνο από την εξωτερική σου εμφάνιση και αυτά τα υπέροχα μάτια, μαγνητίζεις όμως τα βλέμματα όλων μέσα και από τις φωτογραφίες σου. Είναι ο τρόπος που βλέπεις εσύ τα πράγματα, είναι ο τρόπος που το αποτυπώνεις, είναι κάτι ιδιαίτερο και μαγικό. Αυτή η αγάπη και η ενασχόληση με τη φωτογραφία, πότε και πώς προέκυψε στη δική σου ζωή? Καταρχήν πιστεύω από αυτό που είπες να ξεκινήσω από την αρχή, ότι είναι, πιστεύω ότι είναι αυτό πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Είναι πώς βλέπω εγώ τον κόσμο, γιατί είμαι ένας θετικός άνθρωπος και τα βλέπω όλα πολύ όμορφα και έτσι αποτυπώνεται και στο φακό μου. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία όταν ήμουν 9 χρονών. Είχε πάει ο πατέρας μου ένα ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ και μου αγόρασε την πρώτη μου μεγάλη φωτογραφική μηχανή, SLR δηλαδή. Και από τότε δεν σταμάτησα να φωτογραφίζω. Ήταν το χόμπι μου όταν είχα ελεύθερο χρόνο και σχολείο, ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Τι σου άρεσε να φωτογραφίζεις? Στην αρχή τα πάντα. Μετά έδωσα βάση, τώρα περισσότερο στη θάλασσα. Ό,τι σχέση. Στη θάλασσα. Γιατί έχω μεγαλώσει στη θάλασσα, είμαι παιδί από νησί και η θάλασσα είναι ζωή μου. Παιδί από νησί και αυτομάτως στο μυαλό μας πηγαίνει στη Σύφνο. Πηγαίνει στη Σύφνο. Πηγαίνει όμως και στην Κρήτη. Πηγαίνει και στην Κρήτη γιατί δεσμούς και με το δικό μας νησί. Σωστά. η μητέρα του πατέρα μου ήταν από την Κρήτη. Από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Οπότε θεωρώ ότι είναι η καταγωγή μου και το Ηράκλειο και αγαπώ επίσης την Κρήτη όπως αγαπώ και τη Σύφνο. Όταν ακούς το όνομα της Σύφνο, τι εικόνες σου έρχονται στο μυαλό? Αυτό που μου ήρθε σαν εικόνα είναι να μπαίνω με το πλοίο μέσα στο λιμάνι. Και να νιώθεις τον αέρα, την άβρα, τη μυρωδιά. Είναι κάτι μαγικό, πρέπει όλα να την επισκεφθούν με τη Σύφνο, να καταλάβουν αυτό ακριβώς πλοίο. Την έχω επισκεφθεί και τυχαίνει να την αγαπώ κι εγώ ξεχωριστά, με άλλο τρόπο, με άλλες εικόνες και σε πιο νεαρή κιόλας ηλικία. Αυτό όμως που αποτυπώνεις εσύ σε κάθε σου φωτογραφία, είτε είναι από την Σύφνο, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε γενικά από τον κόσμο, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλά ταξίδια, είναι μια ιδιαίτερη μαγεία, σαν να έχει μια σπίθα, κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό στην αποτύπωση της φωτογραφίας ή στο ιδιαίτερο κλικ της στιγμής, αυτό που βλέπεις δηλαδή? Θα έλεγα ότι είναι αυτό που βλέπεις. Είμαι λάτρης της Ελλάδας. Θεωρώ ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και όχι μόνο το συνειδητοποιώ κάθε φορά που φεύγω στο εξωτερικό, αλλά ακόμα και οι φωτογραφίες θεωρώ που βγάζω είναι πολύ καλύτερες από ότι αυτές που βγάζω στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει άλλη μαγεία, άλλα χρώματα, άλλο φως. Σ' αρέσει να φωτογραφίζεις τοπίο, τη θάλασσα, ανθρώπους?
τι ξεχωρίζεις? Τα τοπία πιο πολύ. Φωτογραφίζω και ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι αυτό που αγαπώ πιο πολύ είναι τα τοπία. Οι άνθρωποι είναι πιο σύνθετο, πιστεύεις? Το τοπίο είναι εκεί και σε περιμένει, απλά πρέπει να το δεις και να το εντοπίσεις. Ενώ ο άνθρωπος έχει και αυτή τη δυσκολία. Αν θα του βγει η έκφραση, αν θα είναι άνετος, αν θα μπορείς να τον ξεκλειδώσεις. Το τοπίο το ξεκλειδώνεις ή σε ξεκλειδώνει? Το τοπίο είναι εκεί και περιμένει και το ξεκλειδώνεις όπως θες. Και τους ανθρώπους το ίδιο. Νομίζω ότι ξεκλειδώνω και τα δύο αντίστοιχα, εξίσου, αλλά πιο πολύ αγαπώ το τοπίο. Εσύ τι νιώθεις όταν κάποιος εξυμνεί τις δικές σου φωτογραφίες? Το θεωρείς σαν εγκομιαστικό σχόλιο, το θεωρείς αυτονόητο ίσως, το θεωρείς ένα επίτευγμα, μια επιτυχία ή απλά λες, okay, είδαν τη δική μου οπτική των πραγμάτων και προχωράω για το επόμενο κλικ μου? Όλα αυτά μαζί, αλλά θέλω όταν ταξιδεύω να δίνω σε αυτούς που με ακολουθούν τη μαγεία αυτού που ζω και πώς είναι εκεί πέρα έξω. Δηλαδή κάποιος που κάθεται σπίτι του και θέλει να δει κάτι, να δει κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο και ίσως αν μπορεί να ταξιδέψει και να πάει στον τόπο στον οποίο φωτογραφίζω, αλλά και πάλι να δώσω τη μαγεία του τόπου. Ποιο μέρος? Καταρχήν, πόσα μέρη έχεις επισκεφτεί μέχρι τώρα? Έχεις χάσει το μέτρημα ή γνωρίζεις το αριθμό? Όχι, τα μετράω. Είμαι σε 127 χώρες. Προσπαθώ να τις κάνω σε περισσότερες γίνεται στο συντομότερο διάστημα. Σ' αρέσει να ταξιδεύεις μόνη ή να ταξιδεύεις με την οικογένειά σου? Όχι, ταξιδεύουμε όλοι μαζί. Ευτυχώς έχει και ο άντρας μου την ίδια αγάπη που έχει και ο πατέρας μου, που έχει και ο πατέρας μου για τα ταξίδια. Γιατί με τον πατέρα μου ταξιδεύαμε από πολύ μικρή, με πήγαινε παντού. Και μοναχοκόρη. Αυτός είναι πάνω από 160 χώρες. Και μοναχοπέδι, και ένας μπαμπάς. Είσαι το κορίτσι του μπαμπά. Ήσουν ένα καθένα το κορίτσι του μπαμπά. Ήμουν ένα καθένα το κορίτσι του μπαμπά. Και ευτυχώς, αντίστοιχα και ο σύζυγός μου, είναι και αυτός λάτης των ταξιδιών. Και ταξιδεύουμε όλοι μαζί, ταξιδεύουμε με τα παιδιά. Γιατί πολλοί με ρωτάνε πού τα αφήνεις τα παιδιά. Μου γράφουν διάφορα μηνύματα στο Instagram πού τα αφήνεις τα παιδιά σου. Τα παιδιά μου δεν τα αφήνω. Τα παίρνω πάντα μαζί μου. Μπορεί να μην φαίνονται στις φωτογραφίες, αλλά στο 90% των ταξιδιών, εντάξει, αν είναι για δουλειά δεν τους παίρνω, αλλά όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, είμαστε όλοι μαζί. Τι είναι αυτό που τα συμβουλεύεις, τι είναι αυτό που έχεις μόνιμα σαν έγνοια? Πάντα είμαστε κοντά στα παιδιά μας, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ανησυχία. Ανησυχίες δεν έχω πάρα πολλές. Καταρχήν θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να είναι μεταξύ τους πάρα πολύ αγαπημένοι. Και αυτό το έχω καταφέρει. Γιατί ιδιαίτερα, άμα ταξιδεύω για δουλειά, πρέπει να είναι μόνοι τους. Οπότε πρέπει να αγαπάει και να φροντίζει ένας τον άλλον. Και να είναι και καλοί μαθητές. Κλασική μαμά, λοιπόν. Αυτό το κομμάτι, όπως αυτό ακριβώς θα έλεγα. Το έχει πιο πολύ ο μπαμπάς τους, που για τον πατέρα τους είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πολύ καλή στο σχολείο. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στο δικό σου μπαμπά, στο δικό σου πρότυπο, στη δική σου μεγάλη αδυναμία, που καθόρισε και τη δική σου πορεία. Πώς είναι να μεγαλώνεις και να έχεις έναν μπαμπά ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και μια ωραία, πολύ δυναμική και ισχυρή προσωπικότητα? Ήταν και αυτός καταρχήν παράδειγμα πατέρα. Και μικρή όταν ήμουν, όχι και τώρα, μ' άφηνε πάρα πολύ να είμαι ελεύθερη, να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. Και δεν έκρινε τίποτα το οποίο έκανα. Το οποίο προσπαθώ να το κάνω και εγώ στα παιδιά μου, δεν τα καταφέρνω όσο καλά όσο το έκανε ο πατέρας μου. Τώρα τι γνώμη έχει για σένα, σε καμαρώνει, σε συμβουλεύει, κάνει την κριτική του, έχουν αλλάξει πράγματα? Γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η Μαρίνα έχει πάρει το δρόμο της. Ναι. Όχι, και καταφέρνει εκεί, σημαντικά βήματα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι περήφανος για μένα, ελπίζω. Και είναι εκεί, όπως ήταν πάντα, για να μου δώσει σωστή συμβουλή. Πάμε λίγο στην Μαρίνα και στην καθημερινότητά της. Έχεις ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Και τώρα για να μιλήσουμε εμείς, έκανες μια πολύ μεγάλη εξαίρεση στο πρόγραμμά σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πώς χαλαρώνεις? Τι κάνει η Μαρίνα για να ηρεμήσει, για να μηδενίσει και για να μπορεί να είναι πολύ δημιουργική? Να πάει τρεις μέρες στη Σύφνο. Αυτό είναι το μυστικό? Το συστήνεις ανεπιφύλακτα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι καταρχήν δεν θέλω να σταματάω. Θέλω να κάνω πράγματα συνέχεια. Και η αλήθεια είναι ότι μου δίνει πάρα πολύ δύναμη να πηγαίνω στο Σύφνο. Δηλαδή είναι αυτό το να ξεκουραστώ, να πάω στο νησί και να κοιτάω τη θάλασσα. Είσαι ένα κορίτσι της τεχνολογίας
το χρησιμοποιείς και για τη δουλειά σου. Έχεις ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα νέα σου, τις ιστορίες σου στο Instagram και όλα τα post. Και αναρωτιέμαι με την ευκολία που βλέπουμε στις μέρες μας κάποιους εύκολα, πολύ εύκολα, να πει τη γνώμη του. Είτε καλοπροαίρετη, είτε κακοπροαίρετη. Μπορεί να την πει. Σου έχει συμβεί ποτέ κάποιο ή ακραίο ή κάτι που να σε έχει στεναχωρήσει? Αν μου γράψουν κάτι στο λογαριασμό μου το οποίο δεν μου αρέσει, το σβήνω και κάνω και μπλοκ. Γιατί θεωρώ ότι όταν ακολουθείς κάποιον, πρέπει να σέβεσαι αυτά που βάζει και αυτά που γράφει ή οτιδήποτε. Όποιος δεν θέλει, να πάει να ακολουθήσει κάποιον άλλον. Σωστά. Λέω τώρα εγώ. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε, όχι, δεν πειράζει, ας τους να γράψουν. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Ό,τι δεν μου αρέσει, delete block. Η αρνητική διαφήμιση, λένε κάποιοι, εξακολουθεί να είναι διαφήμιση. Ισχύει αυτό. Υπάρχει όμως και η αρνητική ενέργεια που εξακολουθεί να είναι ενέργεια. Ναι, έχω τη θεωρία ότι άμα είσαι καλός άνθρωπος και έχεις καλή ενέργεια, τον μπλοκάρεις στο κάποιο. Ξεκινάς μια πολύ γεμάτη μέρα. Μέχρι να κλείσει όλη αυτή η μέρα, τι προσπαθείς να κάνεις για να την αδράξεις? Καταρχήν αυτό που λέω και στα παιδιά μου, η καλή μέρα ξεκινάει με αγκαλιές στο σπίτι. Ξυπνάμε το πρωί, κάνουμε αγκαλιές. Κοιμόμαστε το βράδυ, κάνουμε αγκαλιές. Οπότε όλη η μέρα θα πάει καλά. Ακόμα και μια δύσκολη μέρα. Σίγουρα. Θα δεις μόλις κάνεις τα παιδιά, ό,τι και να έχει η μέρα, άμα γυρίσεις και δεις τα παιδάκια σου, τα ξεχνάς όλα. Εκτός από τα παιδιά όμως, θα έλεγα ότι εγώ κάθε μέρα θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν επαναπαύομαι σε αυτό που κάνω. Θέλω συνέχεια να δημιουργώ και να κάνω κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό που έχεις μέχρι τώρα με όλα όσα έχεις καταφέρει στη ζωή σου αποκομίσει σαν συναίσθημα? Είμαι τόσο ευγνώμων. Ξύπνω κάθε πρωί και κάνω την προσευχή μου και λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Καταρχήν σε ευχαριστώ που είμαι καλά. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να ακούγεται λίγο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Ποιο είναι το όνειρό σου? Να γυρίσω τον κόσμο στο πλοϊκό. Υλοποιήσιμο, όλοι το λες. Πρέπει να βρω τον χρόνο. Και το ιστιοπλοϊκό. Και το ιστιοπλοϊκό. Ποιες θεατέλειες θα έχεις μαζί σου, πέρα από την οικογένειά σου? Τους φίλους μου. Αλλά, καταρχήν, η καλή μου φίλη είναι... Η καλύτερη μου φίλη, μάλλον, είναι... Είμαστε από το δημοτικό μαζί. Δεν αλλάζω εύκολα φίλους. Είμαι φίλη από πάντα. Υπάρχει μυστικό για να είναι μια οικογένεια ευτυχισμένη και να είναι μια σχέση και ένας γάμος επιτυχημένος? Ναι. Θα λέγω ότι πρέπει να θαυμάζει ένας τον άλλον. Να εξελίσσεται ο καθένας διαφορετικά. Και να βρίσκεις ένα σημείο να φοράς. Κάτι που να σας ενδιαφέρει και τους δύο πολύ. Πετάτε ντρόουν, μου λες, και έχουμε δει αεροφωτογραφίες και έχουμε δει εκπληκτικά τοπία να αποτυπώνονται μέσα από αυτό. Οπότε χαιρόμαστε που σουμερίζονται έτσι όμορφα αυτή την αγάπη. Από την άλλη, όμως, σου έχουν πει ποτέ τα παιδιά σου, μαμά, αυτή η φωτογραφία δεν μου άρεσε και τόσο? Καλά. Έχεις δεχτεί κριτική από μέσα? Εννοείται, δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Όλη μέρα μας, σε αρέσει, δεν σε αρέσει, σε ποιον αρέσει. Πρώτα τα λέμε μεταξύ μας και μετά την ανεβάζουμε τη φωτογραφία. Ανεβάζοντας τις φωτογραφίες όμως, βλέπουμε ότι φροντίζεις κάθε φορά σε όποιο τόπο και αν βρίσκεσαι να δώσεις κάποιες πληροφορίες. Καταρχήν, είναι σημαντικό πριν πάμε σε κάποιο τόπο να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε που πάμε και τι κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι και για κάποιον που είναι σπίτι του και κοιτάει το Instagram ή οτιδήποτε τα social media, ό,τι και αν είναι, να μαθαίνει και κάτι. Δηλαδή, εντάξει, συνέχεια βλέπουμε φωτογραφίες, βομβαρδιζόμαστε, αλλά πιστεύω ότι έχει έτσι ένα λίγο touch παραπάνω να μάθεις και κάτι. Να έχει και ένα νόημα. Να έχει ένα νόημα. Ποιος τόπος είναι αυτός που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Μην μου ξαναπείς τη Σύφνο, θα μας κάνεις όλους να πάρουμε το αεροπλάνο και να πάμε το καράβι. Δεν ξέρω. Αίγυπτο, Ινδία, αγαπημένα μέρη με πολιτισμό. Έχουν κάτι μυστηριώδες αυτά τα μέρη. Όχι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μέρη. Ειδικά Ινδία. Οι άνθρωποι. Πολιτισμός, χρώματα. Τι άλλο, ποιες είναι οι παράμετροι οι οποίες πρέπει να πληρούνται σε μια καλή φωτογραφία? Σίγουρα το νούμερο ένα είναι το φως και θέλει και λίγη τύχη. Δηλαδή, μου έχει συμβεί πολλές φορές να λέω, να βλέπω ένα τοπίο και να λέω, άχρε παιδιά, ας πάει ένας άνθρωπος να πάει να κάτσει εκεί πέρα τώρα. Και πηγαίνει. Και πηγαίνει. Όταν δεν έχω κάποιον μαζί μου, γιατί ή θα έχω τα παιδιά μου ή τον άντρα μου να μου κάνει κάποιο το μοντέλο από μακριά να το φωτογραφίσω, και είμαι μόνη μου, λέω, κάποιο παιδιά, μιλά μόνη μου. Να πάει εκεί. Και πάει. Και τυχαίνει. Και γίνεται αυτό, την κατάλληλη στιγμή, ναι, στο κατάλληλο μέρος, με το κατάλληλο φως. Όχι, μου έχει συμβεί το καλύτερο μια φορά.
μέσα σε ένα τοπίο και λέω, απλά είναι όλο... Τέλειο. Είναι όλο τέλειο, όλο τέλειο. Ήτσι ένα ποτάμι με πάρα πολύ πράσινο γύρω-γύρω και είχε ένα δρόμο και λέω, αχ, λέω, ρε παιδιά, λέω, θα ήθελα τώρα εκεί πέρα, λέω, ένα ποδήλατο. Δεν μπορεί να περάσει ένα ποδηλάτη από εκεί πέρα να το βγάλω. Πέρασε ποδηλάτη, θα τρελαθώ. Και ήρθε η οικογένεια με 5 ποδήλατα. Τα με τρελάδε. Το ένα σπίτι, 5. Ολότελα. 5. Εντάξει. Κάνε εκεί πέρα, τα έβγαλα. Αφήνω τον ποδήλατο. Λέω στη φίλη μου το ξάνησε, λέω, όπω είσαι, πάρω το ποδήλατο και άρχισε να κάνει παρακάτω. Και πήγε. Και πήγαινε. Έχει συνεργάσιμου ανθρώπου. Θέλει και λίγη τύχη. Εκτό από το φω. Τι θα συμβούλευε μια νέα κοπέλα που. Να κάνει οικογένεια. Μας παρακολουθεί και να κάνει οικογένεια. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η οικογένεια. Και η καριέρα μπορεί να συνδυαστεί. Η καριέρα μπορεί να συνδυαστεί σίγουρα. Αλλά πρώτα κάνουμε οικογένεια και μετά κάνουμε καριέρα. Θα παρακολουθούν τώρα πολλές φίλες τηλεθεάτριες μαμάδες και θα λένε «Μπράβο, το κορίτσι καλά τα λέει». Πολλές, άμα σου. Γιατί υπάρχουν και πολλές που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντική η καριέρα. Και αυτό είναι λάθος. Και τα αφήνουνε και τα αφήνουνε και τελικά μένει και τα χρόνια περνούνε. Ναι. Πρώτα ξεκινάμε την οικογένεια και μετά, μόλις πάντα από το σχολείο, ξεκινάμε και κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Παντρευτείτε. Κάντε παιδιά. Βρείτε τους σωστούς ανθρώπους όπως πρώτα. Ναι. Θέλω αυτό να σου πω ότι πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πραγματικά σε ευχαριστώ για αυτή τη ζεστή κουβέντα που κάναμε. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είσαι πιο όμορφη μέσα έξω από ό,τι περίμενα και από ό,τι είχα στο μυαλό μου. Και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλα σου και όλα σας τα όνειρα και για την οικογένειά σου να γίνονται πραγματικότητα. Και πάντοτε να συνεχίζεις με αυτή την ωραία αύρα και αυτή την ωραία ενέργεια που έχεις και μέσα από τις φωτογραφίες σου. Και εμείς να είμαστε εκεί και να σε παρακολουθούμε, Μαρίνα Βερνικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε εύχομαι τα ίδια. Χάρηκα πολύ.